η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά Ελλάν Πασέ χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα ενάντια στην ακρίβεια, στις μειώσεις μισθών και στους συνδυασμούς. Το τελευταίο δεκαήμερο η κοινότητα βρίσκεται σε αναβιασμό και σε βαθιά οδύνη. Ο θάνατος του Κώστα Φραγκούλη μετά από πυροβολισμό ισόπλατο από αστυνομικό της ομάδας Δίας έφερε σε όλους βαθιά οδύνη, θλίψη και αναβιασμό. Ευχαριστούμε το εργατικό κίνημα και όλο τον λόγο που στάθηκε δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ένα χρόνο νωρίτερα θρηνήσαμε το θάνατο του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη πάλι από αστυνομικά πυρά στο Πέραμα. Η λίστα της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας για τον θανάτων Ρωμά δυστυχώς ολοένα και μεγαλώνει. Μόνο τυχαία δεν είναι τα περιστατικά αυτά. Οι πολιτικές αυτές αστυνομικές βίες και αυθαιρεσίας δημιουργούν ένα ανάγχωμα πίσω από το οποίο κρύβονται πολύ καλά τα χρόνια ζητήματα των Ρωμά. Ζητήματα περιθωριοποίησης, φτώχειας, ζητήματα μη ασφαλούς πρόσβασης σε στέγαση, ζητήματα μη ισότιμης πρόσβασης σε δομές υγείας, παιδείας και φυσικά ζητήματα εργασίας. Οι Ρωμά εργάζονται σε αδύνατες εργασίες συνήθως, αλλά παρόλα αυτά η μείωση των μισθών έχει φέρει όλους σε δεινή θέση, γιατί χάνεται η εργατική δύναμη, η αγροτική δύναμη του εργατικού κινήματος και πλήττονται και οι Ρωμά μικροπολιτές, λαϊκατζίδες και οι πλανώδη έμποροι. Το ζήτημα της στέγασης. 20 χρόνια νωρίτερα πριν την Ολυμπιάδα, το ελληνικό κράτος εγγυήθηκε ώστε να μπουν σε σπίτια 6.000 οικογένειες Ρωμά δανειζόμενοι από ελληνικές τράπεζες. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, έχονται τα ξένα φαντς και τα ελληνικά να πάρουν τα σπίτια αυτά και να μετατρέψουν πάλι σε άστεγους χιλιάδες συμπολίτες μας Ρωμά. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το πολεμήσουμε όλοι μαζί, ώστε να μην συμβεί και να μην αυξηθούν οι καταβλισμοί Ρωμά σε όλη τη χώρα. Η ενεργειακή κρίση είναι για εμάς τεράστια, σε όσους είναι συνεργαζόμενοι και εδραίοι, αλλά πλήττει πολύ περισσότερο όσοι ζουν σε καταβλισμούς όπου δεν υπάρχει θέρμανση κανονική, δεν υπάρχει ίδρυυση, δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Βασικές ανάγκες δηλαδή όλων των ανθρώπων δεν θεωρούνται για μας ούτε δεδομένες ούτε κατεκτημένες. Ήρθε η ώρα όλοι μαζί, εργατικό λαϊκό κίνημα και η κοινότητα των Ρωμά, να διεκδικήσουμε τις ζωές μας πίσω. Η Ελλάδα Πασέ είναι εδώ για να στηρίξει και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο των δύο πιστών της κοινωνίας, κόντρα στις πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων που μας διαχωρίζουν με τη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Είμαστε όλοι μαζί ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στην περιθωριοποίηση και τη φτωχοποίηση όλου του λαού. Σας ευχαριστώ πολύ.